εικόνα. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση. Προσπάθησαν να μπουν μέσα. Υπάρχει ένταση. Εδώ λοιπόν, στα κάγκελα. Υπάρχει κόσμο που αρχίσει να αναπτύσσεται εδώ. Προσπάθησαν να μπουν από την πάνω πλευρά. Δεν τους άφησαν οι λιμενικοί και υπάρχει αυτή η κινητικότητα. Δεν είναι μόνο από την πλευρά αυτή που βλέπετε. Υπάρχουν αλληλέγγυοι και από την άλλη πλευρά του λιμανιού, πάλι από τα κάγκελα. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία. Αυτή είναι η εικόνα. Υπάρχει αρκετή ένταση στο λιμάνι. Οι αλληλέγγυοι συνεχίζουν να αναπτύσσονται εδώ, προκειμένου να μπορέσουν να ανακόψουν την διαδικασία, να δώσουν το δικό τους μήνυμα κατά των... Μυρσίνη, καλύτερα να βλέπουμε, να πούμε στον συνάδελφο να βλέπουμε είτε τους αλληλέγγυους που είναι στα κάγκελα, το τι ακριβώς κάνουν, είτε πώς εξελίσσεται η επιχείρηση, με αυτούς που βούτυξαν μέσα και πήγανε στην Άγκυρα. Τους ανθρώπους αυτούς τους πήραν με το σκάφος του λιμενικού και τους επιβίβασαν σε ένα μεγαλύτερο σκάφος. Μεταφέρονται τώρα, θα μεταφερθούν από την άλλη πλευρά του λιμανιού και θα συλληφθούν προφανώς. Αναπτύσσονται αλληλέγγυοι σε όλο το μήκος εδώ, της εισόδου του λιμανιού. Υπάρχει μεγάλη δύναμη του λιμενικού και της αστυνομίας προκειμένου να μην επιτραπεί η είσοδος τους μέσα. Παρ' όλα αυτά να τονίσουμε, Μυρσίνη, και να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει κάποια επεισόδια. Αναχωρεί το καραβάκι, παιδιά. Για να δούμε λοιπόν. Όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εκτεταμένα επεισόδια. Να το επισημάνουμε αυτό. Υπήρχε μια μεγάλη ένταση. Απλά υπήρχε μια αναστάτωση, μια ένταση με τους αλληλέγγυους που ήθελαν να δώσουν το μήνυμα ότι αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να επιτρέπεται και έδωσαν έτσι το μήνυμά τους. Αυτή τη στιγμή αναχωρεί το πρώτο πλοιάριο με 45 Πακιστανούς μετανάστες. Μυρσίνη, όλοι οι μετανάστες μπήκανε σε αυτό το πλοιάριο, είπαμε, και οι 45. Οι 45 μετανάστες από τη Μόρια, ναι. Μπήκαν σε αυτό το πλοιάριο, το οποίο θα αναχωρεί, όπως βλέπουμε. Περιμένουμε τώρα το TerraJet με άλλους 95 με μετανάστες από την ΚΟ και από την ΣΑΜΟ. Περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, γιατί ήδη βλέπουμε και έξω από το λιμάνι και το πλοίο. Περιμένουμε 8 η ώρα και το πλοίο της γραμμής εδώ στη Μυτιλίνη. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μια καθυστέρηση της όλης επιχείρησης. Φαίνεται στον ορίζοντα το πλοίο που έρχεται. Φαίνεται έτσι, ναι. Περίμενε να τελειώσει η επιχείρηση για να δοθεί η άδεια να περάσει. Ναι, αλλά να μπει μέσα. Έχει ενδιαφέρον τώρα. Περιμένουμε τι ώρα είπε το πλοίο με τους άλλους πρόσφυγες και μετανάστες. 8 η ώρα. Ήταν προγραμματισμένο. Ναι. Το περιμένουμε γύρω στις 8 με 9. Μάλιστα. Το TerraJet έφυγε στις 4 η ώρα από το λιμάνι της Σάμου. 4 και κάτι ώρες κάνει για να έρθει εδώ. Προφανώς τώρα υπάρχει συνεννόηση με τα στελέχη του λιμενικού εδώ. Να του είπα να καθυστερήσει για να ολοκληρωθεί και η διαδικασία με το πρώτο πλοίο, να εκτονωθεί λίγο η κατάσταση και να συνεχιστεί. Πάντως, σήμερα είναι προγραμματισμένο άλλο ένα δρομολόγιο από το λιμάνι της Μυτιλίνης με 95 από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Απλώς απομακρύνθηκε λίγο, ναι, από την προβλήρα. Ναι, έχει σηκώσει το καταπέλτη και έχει απομακρυνθεί 50 μέτρα από το προβλήτα. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουμε να είναι σε κίνηση, ναι. Περιμένουμε να δούμε. Να δούμε και μια εικόνα. Υπάρχει αρκετή φασαρία, δεν σε άκουσα. Ναι, τώρα νομίζω ότι ξεκινάει. Τώρα νομίζω ότι ξεκινάει. Ναι. Να δούμε τι γίνεται, αν ο συνάδελφος μπορεί να μας δείξει και αυτή την εικόνα, αλλά και το τι γίνεται βεβαίως και στους... Έξω, στους αλληλέγγυους. Με τους αλληλέγγυους. Να δούμε τι γίνεται και με τους αλληλέγγυους. Θα πάμε και πάλι στους αλληλέγγυους σε λίγο. Ναι. Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό πάντως από την εικόνα. Εγώ έχω τη δυνατότητα να δω και από τις δύο πλευρές. Δεν έχουμε...